Και να περάσω στο τελευταίο θέμα και προς επίρρωση όλων αυτών που λέγαμε, Ανέστη, τις τελευταίες μέρες, ότι πολλές εταιρείες πλέον δεν μπορούν να βγουν στις αγορές να δανειστούν και πηγαίνουν στο χρηματιστήριο. Αυτό το βλέπουμε στην Τουρκία, όπου οι επιχειρήσεις επιλέγουν ως πηγή χρηματοδότησης να μπουν στο χρηματιστήριο. Έχουν αντλήσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα. Το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης είναι το πιο δραστήριο σε αρχικές δημόσιες εγγραφές, μεταξύ 16 χρηματιστηρίων που παρακολουθεί η Διεθνής Ένωση Χρηματιστηρίων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Στο ενεάμινο έχουν γίνει 36 αρχικές δημόσιες εγγραφές στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νούμερο από το 1990. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν ξένοι επενδυτές. Ναι. Αυτές οι αρχικές δημόσιες εγγραφές απευθύνονται στους μικροεπενδυτές, στους ντόπιους μικροεπενδυτές. Έτσι. Και όσο είναι πάνω από την Τουρκία το Δούνου του, και όσο ο πληθωρισμός είναι εκεί που είναι έφη και όσο η οικονομία είναι εκεί, δεν πρόκειται να έρθουν ξένες εταιρείες. Με ένα πληθωρισμό. Είναι μια εσωτερική αγορά, η οποία όμως είναι μεγάλη αγορά. Οπότε αυτό δεν το συζητάμε, αλλά οπωσδήποτε, όπως λες και εσύ, άλλο να έχεις ξένες εταιρείες, να διαθέσεις το χρηματιστήριό σου και να έχεις μόνο ελληνικές. Γιατί και εμείς το ζήσαμε σαν Ελλάδα, αλλά μετά το 2001 όλες οι πολυεθνικές έδιωξαν, αφαίρεσαν από το ελληνικό χρηματιστήριο τις δικές τους εδώ πέρα ελληνικές θηγατρικές. Λοιπόν, Εύφη, σε ευχαριστώ θερμά και για σήμερα, για τα νέα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.